καλύτερα το προσωπικό στο χώρο. Τα μειονεκτήματα είναι ότι καίγεται μεγαλύτερη έκταση, πιθανή αύξηση ένταση πυρκαγιάς και υπερπίδηση της γραμμής άμυνας, απαιτεί πεπειραμένο επικεφαλής για την επιλογή της γραμμής άμυνας και απαιτεί άριστο συντονισμό και πειθαρχία. Η παράλληλη προσβολή γίνεται παράλληλα με τη γραμμή του ενεργού μετόπου ή της περιμέτρου, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν έχουμε ευθυγράμμιση του μετόπου χωρίς μεγάλες πτυχώσεις. Η απόσταση από το μέτωπο εξαρτάται από την τοπογραφία και το είδος του καυσίμου, τι καίγεται δηλαδή. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης και το έδαφος είναι ευνοϊκό. Εδώ έχουμε περίπου τα πλεονεκτήματα της άμεσης προσβολής, έχουμε σύντομο χρόνο εργασίας, αποφυγή εργασίας στο μέτωπο, μεγαλύτερη ασφάλεια προσωπικού από την άμεση προσβολή και μείωση της υγρασίας στην περίμετρο και στην παράλληλη γραμμή του μετώπου, με σκοπό να χτυπήσουμε τη φωτιά μετά, με άμεση προσβολή. Το μειονέκτημα είναι ότι απαιτεί πεπειραμένο επικεφαλής για την επιλογή της γραμμής προσβολής, η πιθανή αύξηση έντασης πυρκαγιάς και η υπερπίδηση της γραμμής προσβολής, η ανώμαλη περιφέρεια της πυρκαγιάς και η αβεβαιότητα ελέγχου των θερμών σημείων. Είναι οι τρεις βασικές στρατηγικές. Οι ενέργειες μετά την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών είναι η αποκάθαρση της περιμέτρου, η φύλαξη για τυχόν αναζωπήρωση, η εκτίμηση ζημιών και το προανακριτικό έργο. Τα μέτρα και έργα πρόληψης που γίνονται είναι αντιπυρικές ζώνες, η διαχείριση της καύσιμης δασικής ύλης, αυτή γίνεται με ελεγχόμενες αραιώσεις κλαδεύσης και με αφαίρεση ή ελάττωση της πυκνότητας των θάμνων. Έργα πρόληψης γίνονται και στους δρόμους, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν και να ελέγχεται το πλάτος και η ακτίνα στροφής, το μέγιστο βάρος οχημάτων που μπορούν να διασχίσουν τον δρόμο, η συχνότητα των σημείων αναστροφής και διασταυρώσεων και η βατότητά τους. Τα προκατασταλτικά μέτρα και μέσα είναι τα παρατηρητήρια, η επιτήρηση, τα σημεία υδροληψίας, οι αντιπυρικές ζώνες που είπαμε και πριν, οι οποίες πρέπει να είναι διπλάσιες του ύψους της φλόγας που μπορεί να δημιουργηθεί στο σημείο που φτιάχνουμε τη ζώνη, και τα δασοκομικά μέτρα, η καλλιέργεια και η διαχείριση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ότικα και για την παρουσίασή του, αλλά και για το έργο που επιτελεί όλο το πυροσβεστικό σώμα. Τελευταία παρουσίαση για σήμερα προέρχεται από τους εκπροσώπους της επαρχιακής διοίκησης της Μάλαγα. Θα μας μιλήσει ο κύριος Χουάν Κονέσα Μπερνάλ για τη δασική προστασία στην περιοχή του. Είναι εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας της Μάλαγα. Como visitante a esta región maravillosa de Peloponeso, quisiera en primer lugar agradecer a los colegas del proyecto PROTE el trabajo que están realizando, también agradecer a las autoridades del Peloponeso la oportunidad de venir a esta región histórica de Europa y del mundo. También quisiera agradecer a las fuerzas de seguridad, bomberos y protección civil el simulacro de esta mañana, que ha contado también con ayuda superior porque ha llovido, y agradecer también a toda la organización y la oportunidad de poder entrar en colaboración en este proyecto tan interesante que es el PROTE. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω
για την ευκαιρία που μας έχει δοθεί να βρεθούμε σε αυτόν τον τόσο σημαντικό ιστορικά τόπο. Να ευχαριστήσω την περιφέρεια της Πελοποννήσου, τις αρχές εδώ στην Τρίπολη, αλλά και τους, τις πυροσβεστικές αρχές για την καταπληκτική φιλοξενία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το πυροσβεστικό σώμα για την καταπληκτική εμπειρία που είχαμε παρακολουθώντας αυτή την προσομοίωση, την καταπληκτική προσομοίωση που τόσο τέλεια εξετέλεσε το πυροσβεστικό σώμα, παρακολουθήσαμε όλοι και τελικώς στην κατάσβεση βοήθησε λίγο και η βροχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης για τη συνεργασία, για την ευκαιρία που δίνεται σε όλους εμάς να βρισκόμαστε εδώ σήμερα και να ανταλλάσσουμε γνώση και εμπειρία που είναι τόσο χρήσιμη σε όλους εμάς. El proyecto PROTE comprende cuatro capítulos importantes. En primer lugar, presentamos los socios que ya conocen, que son los que colaboran en este proyecto y que están enumerados en la pantalla. Να μην σας κουράζω, λέει, το project έχει ας πούμε τέσσερις άξονες στους οποίους συμμετέχουν οι εταίροι που τους γνωρίζουμε όλοι και φαίνονται και στη διαφάνεια. Objetivos ya conocidos y comentados que vamos a desarrollar. Τους στόχους, λέει, ήδη είναι γνωστοί και τους ξέρετε και έχουν αναπτυχθεί, θα πω ενδεχομένως και εγώ λίγα λόγια. Dividimos el proyecto PROTE materialmente en cuatro elementos. El de evaluación. Μπορούμε να χωρίσουμε, λέει, το project σε τέσσερις άξονες. Τον άξονα της αποτίμησης, της αξιολόγησης. El plan forestal de mantenimiento. Αυτό που αφορά στη συντήρηση των δασών. El plan de información, formación y sensibilización de la población. Το κομμάτι που αφορά την ενημέρωση και κυρίως την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Y un elemento fundamental que es el de medios y recursos disponibles en cada momento y cada situación de alarma. Και επίσης κάτι άλλο που δεν πρέπει να ξεχνάμε και είναι η άλλη παράμετρος είναι τα μέσα και, και οι άνθρωποι που έχει καθένα στη διάθεσή του την ώρα που δημιουργείται μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Con respecto a la evaluación, για την αξιολόγηση es fundamental el análisis del territorio concreto. Είναι σημαντικό να έχουμε μια σωστή ανάλυση του συγκεκριμένου χώρου. Todas las regiones son similares, pero no iguales. Όλες οι περιοχές είναι παρόμοιες, δεν είναι όμως ίδιες. La explotación del medio es distinta según la región. Και ανάλογα με την περιοχή που έχει κανένας, εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει διαφορετικά. Hablamos de regiones forestales mediterráneas y hablamos también de tensiones urbanísticas. Έχουμε ένα περιβάλλον μεσογειακό δεδομένο και έχουμε και την πίεση των αστικών περιοχών, την πίεση αυτή που ασκείται πάνω στα δάση. Con ello se produce una urbanización del campo y de la zona forestal. Έτσι δημιουργείται μια αστικοποίηση, αν θέλετε, των αγροτικών περιοχών και επίσης των δασικών περιοχών. Eso dificulta los medios disponibles porque ya no pueden ser bomberos con medios operativos solo para bosques. Αυτό κάνει τα πράγματα ιδιαίτερα περίεργα και δύσκολα, διότι δεν είναι πια το κλασικό πυροσβεστικό σώμα που μπορεί να λειτουργήσει με τα απλά μέσα του παρελθόντος. Si cada territorio se hiciera una tabla de peligrosidad, nos podría dar en un supuesto esto. Εάν μπορούσε κάθε περιοχή να φτιάξει έναν πίνακα επικινδυνότητας, η μορφή την οποία θα είχε θα ήταν περίπου αυτή που βλέπετε, με διάφορες, δηλαδή ανάλογα με κάποια κριτήρια και παραμέτρους. Con el análisis de los riesgos y la vulnerabilidad se valora las acciones pertinentes en el mantenimiento del bosque como primera medida esencial. Με μία ανάλυση κινδύνου και επικινδυνότητας έχουμε μία πρώτη εικόνα των παραμέτρων και παραγόντων που παρεμβαίνουν και αλλάζουν το τοπίο σε ένα δάσος.
se clasifican los riesgos en función del territorio. Και ανάλογα με το με την περιοχή κατηγοριοποιούνται και δημιουργούνται και οι δείκτες κινδύνου. Sale un modelo del riesgo por municipio. Και βγαίνει έτσι, προκύπτει ένα μοντέλο για κάθε δήμο, ας πούμε. Esto es un modelo real de un municipio que está aquí, en este documento. Αυτό είναι ένα μοντέλο πραγματικό που υπάρχει και έχει αναπτυχθεί και υπάρχει σε αυτό το έγγραφο που έχω εδώ μπροστά μου. De este modelo hemos realizado 38 municipios con masa forestal en la provincia de Málaga. Έχουμε κάνει στην περιοχή της Μάλαγα 38 τέτοια μοντέλα που εκτιμούν επίσης όλο το δασικό υλικό των δεδομένων περιοχών. Afecta 5.000 hectáreas de suelo forestal. Και αυτό έχει σχέση με 5.000 εκτάρια, δασικά εκτάρια. Αυτή είναι η επιφάνεια δηλαδή, η εμπλεκόμενη. Se establecen periodos de alerta en función de la meteorología. Ανάλογα λοιπόν τώρα με την περιοχή και ανάλογα και με τις κλιματολογικές συνθήκες ορίζονται οι χρονικές, οι επικίνδυνες χρονικές ζώνες. Se especifican las tareas prioritarias de prevención antes de la, el periodo de alerta. Και ταυτοχρόνως μπορεί κανένας έτσι να ορίσει και τις ενέργειες, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν πριν από κάθε τέτοια κρίσιμη περίοδο και να δοθούν και οι αντίστοιχες προτεραιότητες. Ποια είναι πρώτη, ποια είναι δεύτερη. Este modelo está ajustado a la legislación española y de la región de Andalucía y unido al proyecto PROTE. Αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο που σας δείχνω, λέει, είναι προσαρμοσμένο ανάλογα με την νομοθεσία την, που υπάρχει στην περιοχή μας, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και τις προϋποθέσεις που έθετε το PROTE. El plan de mantenimiento forestal es el plan que establece cómo hay que mantener durante el periodo de invierno el monte para que cuando llegue el verano no tengamos los riesgos anteriores. Αυτό το οποίο μας προσδιορίζει τώρα ένα σχέδιο συντήρησης ενός δάσους είναι τι πρέπει να γίνει τελικό στο χειμώνα ώστε να μην έχουμε προβλήματα και πυρκαγιές στο καλοκαίρι. Intervenciones forestales, agrícolas, ganaderas y cinegéticas. Πρόκειται για παρεμβάσεις δασικές, στις οποίες περιλαμβάνονται δραστηριότητες δασικές, δραστηριότητες σε επίπεδο αγροτικών καλλιεργειών, σε επίπεδο κτηνοτροφίας και σε επίπεδο γενικότερο. Intervenciones en infraestructura, en vías de comunicación y en el tipo de suelo forestal a prevenir. Επίσης έχουμε παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο τρόπων επικοινωνίας. Actividad forestal. Εδώ βλέπετε τις δραστηριότητες, λέει, τις δασικές. Explotación forestal. El bosque es un medio de producción. Το ίδιο το δάσος είναι ένα μέσο παραγωγής, άρα μιλάμε και για εκμετάλλευση του δάσους, αλλά με έναν αηφόρο και ορθό τρόπο. Adelgazamiento forestal, donde sea necesario. Τι κάνουμε, μπορεί να κάνουμε μια αραίωση του δάσους εκεί όπου χρειάζεται. Eliminación del biocombustible. Μπορεί να αφαιρέσουμε και οφείλουμε να απομακρύνουμε τη βιοκαύσιμο ύλη. Reestructuración forestal. Μπορούμε να κάνουμε αναδιάρθρωση του δάσους. Esto nos daría un mosaico de actividades. Αυτό λοιπόν όλο αφορά ένα μοσαϊκό δράσεων και παρεμβάσεων. Repoblación forestal también, con aumento de la superficie forestal, retención de carbono, diversidad de suelo. Μπορούμε επίσης να κάνουμε μια αναδάσωση.